Ρίζωνα στην ξένη γη. Η αδερφούλα σου όμως μας θυμότανε. Την πρώτη φορά που ήρθε ύστερα από τόσα χρόνια, έγινε η εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Τι μου θύμισες. Είχαμε τρελαθεί, μην ξέροντας που είναι το παιδί μας, ο Γιωργάκης μας. Πού ήταν ο Γιωργάκης μας, πού ήτανε? Γιατί δεν ομολογεί να τελειώνουμε? Τι να ομολογήσω, κύριε Ανακουτά? Ποιος έγραψε τα συνθήματα στις τουαλέτες του 16ου Γυμνασίου Κορυδαλού? Και πού να ξέρω εγώ. Εγώ μένω στην Λιούπολη. Σταμάτα τις νέες δικαιολογίες και απάντησε αυτό που σε ρώτησα. Νομίζω θα με ξεγελάσεις, ε? Μα ούτε που ξέρω που πέφτει ο Κορυδαλός. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Σου, τι νομίζεις, θα με ξεγελάσεις? Όχι, κύριε. Οχιά! Ο φίλος ο Μανώλης είναι συμμαθητές και κάθονται στο ίδιο δρανείο με τον Φίλιππα. Είναι κακό αυτό. Σκασμός! Ο ξάδερφος του Φίλιππα ψωνίζει από το ψιλικατζίδικο του κυραναστάζει στα πατήσια τη μουσίτσα. Δεν πιστεύω να κάνει τέτοιο πράγμα. Σουτ και μην διακόψεις το σειρμό μου! Συγγνώμη κύριε Ανακριτά, συνεχίστε το τρένο σας, τον ειρμό σας ήθελα να πω. Πού είχανε μείνει? Στον κύριε Αναστάση, τη μουσίτσα. Α, μάλιστα. Ο κύριε Αναστάσης, ξέρεις που μένει? Στο σπίτι του. Σκασμός, Ζων, σκασμός! Θα μου πεις εμένα σπίτι του, στον Κορυδαλό μείνει. Δίπλα από το γυμνάσιο που έγραψες εσύ τα συνθήματα. Μα δεν τα έγραψα εγώ τα συνθήματα. Να τα έγραψες, βλάκα. Κοροϊδεύκα με τελειώσει και τα καπάει και εγώ σπιτάκι μου και στο πουντρούμι σου. Κύριε Ανακριτά. Λέγε, βλάκα. Θέλω να ομολογήσω. Έτσι, μπράβο. Τώρα μάλιστα. Φέρνω αμέσως χαρτί και μολύβι. Ωραία. Εγώ κάτω υπογεγραμμένος δηλώ υπευθύνος και βάσει των συνέπειων του νόμου ότι πρώτον, έγραψα συνθήματα αντεθνικά στο 16ο Γυμνάσιο Αρένων Κορυδαλού. Να υπογράψω. Σταμάτα. Μόνο το θα γράψουμε. Άμα γράψεις, τι μα τα γράψεις. Θα μας περάσεις και τρελούς γελάς. Κάτσε. Για με πού άλλο έχουν πάρω μια υπόθεση. Α, μάλιστα. Δεύτερον, έγραψα παρόμοια συνθήματα στις τουαλέτες του 3ου Δημοτικού Μενιδίου. Μα τι δουλειά είχα εγώ στο Μενίδη. Σκασμός! Μήπως τον Κορυδαλό είχες? Για να δω παρακάτω τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε και μια τοποθέτηση βόμβα στο Σύνταγμα. Τι να την κάνουμε αυτή? Έτσι θα την αφήσουμε. Μόνη της μπήκε. Και έπρεπε να την βάλω εγώ. Και ποιος θέλει να την έβαλε εγώ? Τρίτον, μια τοποθέτηση βόμβα στο Σύνταγμα. Άρα έχουμε και λέμε. Ένα, δύο, τρία. Αμάν, ελληπή κατάθεση θα δώσουμε. Ο αρχηγός θα έχει πάντα πάνω από τέσσερα. Αχόρταγος αυτός ο αρχηγός. Σουτ! Για να δω τι άλλο έχουμε. Φέρι μας. Α, μάλιστα. Έχουμε και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σοφή! Ελεύθερα! Ελεύθερα! Σοφή! Ελεύθερα! Ελεύθερα! Σοφή! Ελεύθερα! Ελεύθερα! Είμαστε πιο, η ώρα σήμανε ο κόμ. Είστε το πως, κοιτάει κρουλός. Το βράδυ θα έρθουμε ξανά. Είναι μπροστά κι οι άλλοι πίσω ακολουθούν. Με μια σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Είμαστε πιο, είμαστε 2013, καβάλα πάμε στο καιρό. Με το καιρό, με την προσφή, το αίμα πίζει στη πληγή. Ο πόνος γίνεται καρφή. Όλοι κοιτείς, όλοι κροτείς. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 2013. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία! Ψωμί, παιδεία, ελευθερία!
Μαρία με τα κίτρινα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Μαρία με τα κίτρινα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Μαρία με τα κίτρινα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Μωμά, ετοίμαστε το μαθές εμπασκευή και κατάς πελάτης. Πάντα στο καλύτερο μου το χαλάει. Κατάλαβες, φίλε μου. Θέλουμε να τραγουδήσουμε τον πόνο μας και δεν μπορούμε. Θωμά τραπέζια, θωμά καρέκλες, θωμά παραγγελιά. Μα είναι ζωή αυτή. Αμάντρα, παιδιά, σας είπα, δεν θέλω να έρθω. Αύριο θα ξεστάστε εκεί. Πώς κάνεις έτσι? Εσύ φοβάσαι που διαβάζεις ακόμα και τις παραπομπές? Ναι, ρε σοφάκι, χαλάρωσε. Ακόμα και τα φυτά αναπνέουν. Σήμερα, στα γενέθλιά μου, μία μέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι? Α, ναι. Μία φορά το χρόνο για τη γιορτή σου. Μία φορά το χρόνο για τα γενέθλιά σου. Δύο φορές το χρόνο επειδή γέλνεις η γάτα σου. 10 φορές επειδή έλαβες το φοβόδημα από τους δικούς σου. Και κατάληξη θα είναι να γράψω αύριο στη φιλοσοφία. Εν είδε, ότι δεν είδα. Ποιος είδε τον κύριο και δεν εφοβήθη? Μήπως έχουμε εκροχιαστεί παντελώς? Μήπως οδεύουμε στον δρόμο της ακολασίας και όχι της αρετής? Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Θα πληρώσουμε, βρε πάρη, μην γκρινιάζεις. Όλοι ρε φαινέ, ό,τι έχει ο καθένας. Νύχτα είναι και σε λίγο θα έρθει η αυριανή. Αλήθεια για σένα, Γιώργο, η αυριανή και η χθεσινή είναι μόνο στο ημερολόγιο. Η σημερινή κάπου έχει ξεστρατήσει. Όλο αφαιρείς προσθέτεις, αφαιρείς προσθέτεις. Και τι θέλεις να κάνω, Μαρινάκη? Εξάλλου, στην ειδικότητά μου είναι. Φαίνεται το πόσο καταρτισμένος είμαι. Καλά. Όσο για κατάρτιση δεν μιλάμε, μάλλον για εγκατάλειψη. Για πες μας, πόσο καιρό έχεις να πάω να δώσεις μάθημα? Α, συγγνώμη. Αλλά δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Εγώ πάντα πηγαίνω, αλλά οι καθηγητές δεν είναι εκεί. Η αυριανή και η χθεσινή που λέγαμε. Όμως, πάρη μου, θεολόγιο με εσύ, για να δεις πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Όλους τους συγχωρώ. Αγάπα τον πλησίο σου με τα ελαττώματά του. Τι έχεις να πεις τώρα? Α, μακάρι το έχει το πνεύμα του. Απ' κι εγώ που πηγαίνω και τους βρίσκω, τι καταλαβαίνω? Αυτός ο Τσεκούρας, ο καθηγητής μου στο ποινικό, όνομα και πράγμα, όλο την ίδια τάκα μου τσαπουνάει. Πασχαλίδου, παιδί μου, αν ήσουν δέντρο, θα ήσουν πλάτανος. Του Ιπποκράτη και βάλε. Αν ήσουν ζώο, θα ήσουν βόδι. Γιώργο, μα. Αν ήσουν πράγμα, θα ήσουν τούβλο. Σιμεντόλιθος. Όσα είναι τα μαλλιά της κεφαλής σου, τόσα είναι και τα λάθη σου. Άντε, βρε. Απίστευτο. Και εσύ τώρα τι θα κάνεις? Λέω να πάω να κουρευτώ. Ήμαρτον, κύριε! Καλά, θα μιλάμε για την παράνοια σε όλο το μεγαλείο. Επιτέλους, συμφώνησες και εσύ σε κάτι. Τι τον ενοχλούν τον Τσεκούρα τα μαλλιά της? Και εσύ, βρε Χρυσούλα, τόσο καιρό σου λέει, πήγαινε κουρέψου να ηρεμήσει. Η αμέλειά σου δεν έχει όρι. Αμάν, αμάν, αμάν! Πότε Θεός και πότε αλλάχ, Παρασκευά μου, μαζίζεις τώρα κι αμανέ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή θα τρελαθούμε εδώ πέρα έτσι όπως το πάμε, δεν τρώμε τίποτα να γεμίσουμε την κοιλιά μας. Αφεντικό, μαγαζί! Μα καλά, δεν είναι κανείς εδώ? Μαρία με τα κίτρινα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, Γιονάρια βασκαλιτέρα, τον άντρα σου ή τον γειτόνα.